Μεταξύ άλλων μεταφορικών μέσων μετακινούνται πλέον εδώ και 4,5 μήνες οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο ή χρειάζεται να επαναξεταστούν. Είναι πρόβλημα. Ακόμα συμπληρώνει ταξί, κάποιος συγγενής περιμένει πάντοτε έξω με το δικό του αυτοκίνητο, χάνεται χρόνος, χάνονται χρήματα. Λογικό είναι να υπάρχει πάντα συμπαράσταση στον κόσμο. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ της Κεντρικής Μακεδονίας απέχουν από τις δευτερογενείς διακομιδές που αφορούν εξιτήρια, επιστροφές και επανεξετάσεις, με εξαίρεση τους καρκινοπαθείς και τους νευροπαθείς, λόγω αναπάρκειας προσωπικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτός ο όγκος των περιστατικών να διωγγώνει και το προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ, αλλά και να αποδυναμώνει το στόλο από τα επίγοντα περιστατικά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος του ΕΚΑΒ, ο πρωταρχικός ρόλος είναι η επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και εκεί έχει επικεντρωθεί όλο το βάρος για να προλαβαίνουμε το ευνίδιο και να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε απέναντι στον πολίτη. Όπως υποστηρίζουν, οι 200 εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με αποτέλεσμα να δίνεται προτεραιότητα στα έκτακτα και σοβαρά περιστατικά. Έχουμε 12 αιτήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Επιλέξαμε μια μορφή διαμαρτυρίας και απέχουμε από τις δευτερογενείς λεγόμενες μεταφορές. Συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι το άσχημο και το παράδοξο. Δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα σωματεία της χώρας λειτουργούν με τον τρόπο του να πηγαίνουν να παίρνουν τους ασθενείς από τα νοσοκομεία και να κάνουν διακομιδή στα σπίτια των ανθρώπων. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο καθεστώς και αυτό το καθεστώς δεν πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να βρεθεί λύση με τη συνδρομή από νοσοκομεία που διαθέτουν ασθενοφόρα. Υπάρχουν λύσεις, όπως το να δοθεί στόλος στα νοσοκομεία και γνωρίζοντας ότι έχουν πολλά νοσοκομεία οδηγούς να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον όγκο, ή να δημιουργηθεί ξεχωριστός τομέας με συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα καθήκοντα και να μην εμπλέκονται τα επίγοντα περιστατικά με το δευτερογενό. Σε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει το Παπα-Νικολάου, θα μπορούσε να βοηθήσει το 424, θα μπορούσαν να βοηθήσουν και άλλοι φορείς, πάντα με συνεργασία και να βρούμε τη χρυσή τομή. Ήδη οι εργαζόμενοι έθεσαν τα αιτήματά τους στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, προκειμένου να βρεθεί λύση.